Έχουμε μεταφερθεί στον περιβάλλοντα χώρο του Ολυμπιακού Σταδίου, ακριβώς από πίσω από το τείχος των Εθνών και από την αγορά, και βρισκόμαστε στον αρχαιολογικό χώρο, όπου βλέπουμε ένα θέαμα το οποίο δεν το είχαμε προσέξει τόσο καιρό, έναν εντυπωσιακό ελαιώνα. Είναι ένας ελαιώνας περίπου 135 με 137 ελιές, οι οποίες τα άγρια χόρτα και τα άγρια δέντρα είχαν σκεπάσει όλες τις ελιές, προς έκπληξη πολλών υπαλλήλων. Οι ίδιοι δεν γνωρίζαν ότι από κάτω έχει ελαιώνα. Σήμερα είναι ένας καθαρισμένος ελαιώνας. Βλέπετε και τα πουλιά πετάνε. Τον έχουμε φωτίσει και σιγά σιγά είναι από τα κομμάτια που προσπαθούμε να αναδείξουμε, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο και παράλληλα συνδέεται και με αυτό που είναι ακριβώς δίπλα μας και είναι μία από τις απολύξεις του Αδριάνιου Υδραγωγείου. Πολλοί δεν γνώριζαν ούτε το Αδριάνιο Υδραγωγείο, ούτε ότι περνάει μέσα από το ΆΚΑ. Είναι το υδραγωγείο που κάνει την υδρομάστευση, μαζεύει δηλαδή το νερό από την Πάρνηθα, καταλήγει στη Δεξαμενή στο Κολωνάκι και από εκεί όλη η Αθήνα έπινε νερό μέχρι τη δεκαετία του 50. Σήμερα λοιπόν αυτό το Αδριάνιο Υδραγωγείο, το οποίο θεωρείται πολύ σημαντικό, έχει μέσα μια πολύ μεγάλη ποσότητα νερού που κυλά μέσα στο υδραγωγείο. Εμείς έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την Φορεία Αρχαιοτήτων, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ. Θα πάρουμε μια ποσότητα νερού, όχι μικρή, περίπου 300.000 κυβικά νερού το έτος, το χρόνο. Με αυτό θα ποτίζουμε τους κήπους μας, θα ξαναδώσουμε ζωή στο πράσινο του ΆΚΑ, θα γεμίζουμε τις κολυμβητικές δεξαμενές, θα έχουμε μια οικονομία κλίμακος περίπου 250 με 300.000 το χρόνο και το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι θα είναι η μεγαλύτερη αξιοποίηση αρχαίου υδραγωγείου στον κόσμο. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στο σημείο του περιβάλλοντος χώρου του Ολυμπιακού Κόμπλεξ, που είναι ο πιο πολυσύχναστος χώρος συνολικά. Δηλαδή, μου λέγατε νωρίτερα ότι κάθε μέρα, κάθε 24ωρο, ξεπερνούν τους 15.000 επισκέπτες ο κόσμος που έρχεται εδώ. Για βόλτα, για άσκηση. Καθημερινά, συνολικά σε όλο το συγκρότημα που, όπως είπαμε, είναι 1.180 στρέμματα. Μιλάμε, έχει περίπου 700 πλατάνια και περίπου 600 ελιές. Άρα μιλάμε για έναν πολύ μεγάλο πνεύμονα πρασίνου μέσα στον αστικό ιστό. Έχουμε επισκέπτες περίπου 15 με 17.000 άτομα. Είτε για άθληση, είτε για προπόνηση, είτε για βόλτα με το ποδήλατο, για διάφορα παιχνίδια κτλ. Τα Σαββατοκύριακα και λόγω της πανδημίας ο αριθμός εκτοξεύεται. Φτάνει περίπου 21 με 22.000. Άρα καταλαβαίνετε ότι ο χώρος έχει μια δυναμική και οι πολίτες πλέον επιστρέφουν στο ΆΚΑ, επιστρέφουν σε ένα ΆΚΑ που προσπαθούμε σιγά σιγά να είναι όσο δυνατόν καλύτερο, πιο καθαρό, πιο προσεγμένο και πιο ασφαλές. Γι' αυτό και τρέχει και μια πολύ μεγάλη μελέτη για την ολική και τεχνολογική, να το πω έτσι, επισκευή, συντήρηση, γιατί δεν είχαν γίνει ποτέ ούτε στη στέγη Καλατράβα. Οπότε πολλά πράγματα τρέχουν, σύντομα θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να καλωσορίσουμε τον κόσμο σε ένα καινούριο, ένα στολίδι για όλη τη χώρα που ήταν το ΆΚΑ. Εγώ θα πρόσθετα και ένα πολύ πιο φιλόξενο ΆΚΑ. Έχει αλλάξει λίγο η κουλτούρα μας. Έχει αλλάξει η κουλτούρα στο προσωπικό, το οποίο οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί το προσωπικό στηρίζει δικές μας προσπάθειες. Αλλά ξέρετε, ό,τι και να κάνει ο Γενικός Διευθυντής, ό,τι και να κάνει το ΔΣ του οργανισμού, εάν δεν είχε τη στήριξη της πολιτείας και του Υφυπουργού, του κ. Αυγενάκη, νομίζω δεν είχαμε καταφέρει τίποτα. Άρα λοιπόν, και μέσα από εσάς οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, γιατί είναι καθημερινά δίπλα μας, στηρίζει το έργο και είναι πολλές φορές μέσα στην εβδομάδα εδώ, στο δικό μου το γραφείο και μαζί προσπαθούμε να λύσουμε μικρά και μεγάλα προβλήματα.